παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία της Eurostat. Σωστά, Εύη? Σωστά. Που έχει να κάνει με το προσδόκιμο ζωής για άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα. Θέλω να πάμε στο οροπέδιο Λασιθίου και έτσι να κλείσουμε το τέταρτο μέρος. Να πάμε στο Δήμαρχο. Τον κύριο Στεφανάκη, τον κύριο Γιάννη Στεφανάκη, Δήμαρχο του οροπεδίου. Υπάρχουν κάποιες δράσεις με όχημα, τις συγκεκριμένες δράσεις, ο Δήμος επιχειρεί να σταθεί δίπλα σε ηλικιωμένους. Αγγίζει το 50% το ποσοστό των ηλικιωμένων δήμαρχων στο Δήμο, σωστά? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, πολύ σωστά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές του Free TV. Αγγίζει το 50%, είναι 49,7% το ποσοστό των υπερήλικων σε όλη την επικράτεια του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Είμαστε ο πρώτος Δήμος, ο γυρότερος Δήμος στην Κρήτη και ο πέμπτος σε κατάταξη όλη την Ελλάδα. Πράγμα που δείχνει ότι το προσδόκιμο ζωής στο Οροπεδίου Λασιθίου είναι ιδιαίτερα αυξημένο λόγω των κλιματικών συνθηκών. Και επιτακτική βέβαια η ανάγκη, ίσως αναγκαστικά οδηγούσαστε και πολύ καλά κάνετε να σταθείτε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Μέσα από δομές, μέσα από υποδομές, μέσα από ένα σχεδιασμό με επίκεντρο τον συνάνθρωπο, τον ηλικιωμένο, σωστά? Πολύ σωστά. Μόλις πριν από λίγες μέρες ξεκινήσαμε σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση δραστηρίου και με το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Νικολάου, με τον ίδιο τον διοικητή, αλλά και τον αστυνομικό διευθυντή, ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, που σκοπό έχει, κύριε Παναγιωτόπουλε, να προστατέψουμε τις γυραιές ομάδες πληθυσμού της περιοχής μας, δηλαδή τις υπερήλικες περιοχής μας, κυρίως αυτούς οι οποίοι είναι μόνοι τους ή αυτοί που είναι μόνο με το ζευγάρι τους και δεν έχουν τα παιδιά τους κοντά, δεν έχουν συγγενείς. Είναι πάνω από 100 άτομα οι ωφελούμενοι του βοήθεια στο σπίτι, στους οποίους θα εστιάσουμε μαζί με την συνεργασία της αστυνομίας για να τους παρέχουμε ασφάλεια σε οτιδήποτε χρειαστούν. Γιατί είναι εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους, όπως καταλαβαίνετε. Και είναι μια ιδιαίτερη ημέρα η σημερινή, Δήμαρχε, καθώς είναι η μέρα κατά της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Οπότε βλέπουμε τη Δημοτική Αρχή να κάνει βήματα προς τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν την ανάγκη του συνανθρώπου τους, της Δημοτικής Αρχής, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους, αλλά άνθρωποι φροντίζουν για αυτούς, ακόμα και αν δεν είναι η οικογένειά τους. Και η κακοποίηση, όχι μόνο σωματική κακοποίηση, σηκώνω χέρι, αλλά και λεκτική κακοποίηση και μια άσχημη συμπεριφορά, βέβαια, ανάμεσα σε ανθρώπους βέβαια, που έχουν κάποια χρόνια ζωής πίσω και πρέπει να μας μεταδώσουν την εμπειρία και τα όμορφα συναισθήματα που έχουν. Έτσι ακριβώς, κύριε Παναγιωτόπουλο. Και μου δίνετε την ευκαιρία να αναφερθώ και σε ένα παράδειγμα πρόσφατο, σε ένα φεστιβάλ που είχαμε κάνει για τον τουρισμό, όπου βραβεύσαμε τους τρεις εναπομείναντες μαστόρους των παραδοσιακών ανεμομείων του Οροπεδίου Λασιθίου. Πολύ σημαντικό, βέβαια. Οι οποίοι εξέφρασαν και οι τρεις την επιθυμία, απευθείας στην ίδια την εκδήλωση μέσω μικροφώνου, την επιθυμία να αναλάβουν οι ίδιοι και να εκπαιδεύσουν νέα παιδιά, νέους μαστόρους, μέσα από τη συνεργασία που κάνουμε με το Δήμο και την Περιφέρεια, για να φτιάξουν τη νέα γενιά μαστόρων. Η τρίτη ηλικία είναι μια ηλικία που έχει να δώσει πολλά πράγματα και πρέπει να τη φροντίσουμε. Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλή επιτυχία στη συνέχεια στο σχεδιασμό σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, λοιπόν.